Η αντίδραση και η ναζιστική θηριωδία που καταγράφηκαν στην Κρήτη παραμένουν ακόμα χαραγμένες στο υποσυνείδητο των Ελλήνων, αλλά αποτελούν και μέρος της ευρωπαϊκής ιστορικής μνήμης. Οι Γερμανοί περίμεναν φιές της υποδοχής και συνάντησαν το θάνατο. Οι Κρητικοί έπρεπε να πληρώσουν για την αυθαδιά τους. Ήταν ο μισητός εχθρός που αντιστάθηκε με ό,τι μέσο είχε. Διψούσαν για αίμα και εκδίκηση σε έναν άμαχο πληθυσμό που τόλμησε να υπερασπιστεί με αγροτικά εργαλεία τη γη των προγόνων του και να αποδείξει για πρώτη φορά μετά την παγκόσμια επέλαση του κτίνους ότι τελικά δεν ήταν αήττο. Ήταν οι άθλοι άφια άνθρωποι με τα μουστάκια και τις βράχες που τσάρισαν την ελίτ του γερμανικού στρατού. Η μεγαλοσύνη της ψυχής και της λεβεδιάς αυτού του λαού φάνηκε τότε. Μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, η λεβεντόπρωτη κριτική μάνα, ο γέρος υπερήφανος του σωμάτου στη ζωή των 80 χρόνων, μα και το παιδί των 15, έκαναν τα γερμανικά κτίνη να βγάζουν αυτούς λύσας στο θέαμα που έβλεπαν μπροστά στις κάνες των όπλων τους. Τι οδήγησε τους κριτικούς να πολεμήσουν, αυξηφώντας μια στρατιωτική μηχανή η οποία είχε κατακτήσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη και φάνταζε ανίκητη? Είναι η αντιστασιακή φύση του ελληνικού έθνους. Είναι η αντίσταση ως συνεχής αντίθεση εναντίον κάθε θεσμού, ο οποίος είναι ξένος από εκείνον τον οποίον πιστεύεις και τον οποίον θέλεις. Είναι το αγωνιστικό φρόνημα του κριτικού λαού και η μακρόχρονη πολιτιστική και πολιτική παράδοση του ένοπλου αγώνα απέναντι σε κάθε εισβολέα.